Ο κύριος Νίκος Γιαννής είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Γιαννή, καλημέρα σας, καλή Πρωτομαγιά. Καλημέρα, καλή Πρωτομαγιά. Τι γίνεται, κύριε Γιαννή, πώς πάμε, τι κάνουμε, τι κάνουμε με την προσπάθεια εκεί για να αντιμετωπίσουμε την ακροδεξιά και τον νεοφιλελευθερισμό στην Ευρώπη? Για δώστε μας λίγο το μέτωπο της ειδήσης. Ναι, ένας από τους λόγους που θέλησα να είμαι υποψήφιος είναι για να υπερασπιστώ στην Ελλάδα τις ευρωπαϊκές αξίες, δηλαδή ακριβώς την μη απομόνωση κάθε τι του διαφορετικού σε αυτό το μεγάλο χώρο των 500 εκατομμυρίων ανθρώπων που καταφέραμε μετά από 300 χρόνια πολέμων στην Ευρώπη να δημιουργήσουμε, το χώρο δηλαδή όπου συνυπάρχουμε, όπου εξασφαλίζουμε ενότητα μέσα από τη διαφορετικότητα, όλοι εμείς. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πράγματι σήμερα διακυβεύεται. Δεν είναι μόνο η μετανάστευση, δεν είναι μόνο η οικονομική κρίση, είναι και η παιδεία, είναι και ο πολιτισμός, είναι και η αλλαγή νοοτροπίας, είναι και η συνειδητοποίηση τελικά ότι όλοι εμείς εδώ, και όχι μόνο τα 500 εκατομμύρια Ευρωπαίων, αλλά όλοι οι άνθρωποι στον πλανήτη, είμαστε στο ίδιο πλοίο και μαζί πρέπει να βρούμε τη λύση με ειρηνικό τρόπο, χωρίς βία, να συνυπάρχουμε και να ελέγξουμε τα προβλήματα εκείνα τα οποία στο τέλος είναι κοινά. Γιατί η μετανάστευση είναι ένα κοινό πρόβλημα. Αυτή είναι και η ειρωνία στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, ότι δηλαδή έχουν στραφεί κάποιοι συμπολίτες μας εναντίον των μεταναστών, τη στιγμή που αυτό το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα, δεν είναι ένα εθνικό πρόβλημα. Ακόμα και η Λεπέν αναγνωρίζει πλέον ότι θέλει να πετάξει με τους μετανάστες στη θάλασσα, το λέω έτσι λίγο κατ' υπερβολή, αλλά ουσιαστικά αυτό είναι. Αλλά γι' αυτό πρέπει την απόφαση να την πάρει η Ευρώπη πια και όχι η Γαλλία. Δεν αρκεί το κάθε κράτος για να λύσουμε τα κοινά προβλήματα. Ναι. Πάντως στο κομμάτι εκείνο των ψηφοφόρων που θέλγεται από αυτές τις απόψεις, δηλαδή της πιο δυναμικής αντιμετώπισης των μεταναστών, είναι άνθρωποι οι οποίοι εκφράζονταν στο παρελθόν ή θα το δούμε. Θέλω να πω ότι είναι άνθρωποι που έρχονται που παραδοσιακά, αν μπορώ να το πω έτσι, ψήφιζαν δεξιά και το δεξιά. Από εκεί έρχονται οι απώλειες. Είναι σωστή ανάγνωση ή κάνω λάθος? Όχι μόνο. Βεβαίως έχετε δίκιο κατά τα 2/3. Γιατί οι μελέτες, οι αναλύσεις δείχνουν ότι ναι, τα 2/3 του λαϊκισμού, του πνεύματος ανίων των μεταναστών κλπ. Και του εθνικού απομονωτισμού προέρχονται από τη δεξιά. Αλλά το 1/3 προέρχεται από την αριστερά. Εξάλλου, ξέρετε ότι και ο πατέρας της Λεπέν στη Γαλλία αρδεύτηκε εκλογικά και από στρώματα της νοτιοανατολικής Γαλλίας, στη Μασαλία κλπ, τα οποία ήταν παραδοσιακοί ψηφοφόροι του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Αλλά ναι, κατά τα 2/3 είναι δεξιός αυτός ο εθνικός αναχωρητισμός. Συνεπώς, εσείς τώρα ως υποψήφιος και υποψήφιοι των κεντροδεξιών κομμάτων έχετε ακόμη μια μεγαλύτερη ευθύνη να ενημερώσετε και να πλησιάσετε και να μιλήσετε χωρίς αφορισμούς με αυτό το κοινό, με αυτούς τους συμπολίτες μας. Νομίζω ναι, και σε αυτό αν μπορώ να έχω έτσι να κάνω μια κριτική παρατήρηση, είναι ότι ενώ ήρθα στην Ελλάδα, γιατί εγώ ξέρετε εργάζομαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ζω τα τελευταία 10 χρόνια στο Βέλγιο και θέλησα ακριβώς να έρθω στην Ελλάδα και να υπερασπιστώ τις ευρωπαϊκές αξίες, παρατηρώ με μια σχετική λύπη ότι δυστυχώς το εκλογικό σύστημα οδηγεί τους υποψηφίους, τα κόμματα που θα βγάλουν ευρωβουλευτές, τα μεγάλα κόμματα, στο πούμε έτσι, τους οδηγεί σε μια εσωτερική, σε ένα εσωτερικό αγώνα αλίευσης ψήφων σε δεδομένα κοινά κομματικά, παρά σε μια ουσιαστική συζήτηση κυρίως με εκπροσώπους άλλων κομμάτων ή με ευρωσκεπτικιστικών κομμάτων, προκειμένου να έχω την ευκαιρία κι εγώ, όπως και άλλοι φυσικά, της υπεράσπισης των ευρωπαϊκών αξιών. Αλλά αυτό είναι μεταξύ των αδυναμιών ενός συστήματος που οπωσδήποτε δημιουργεί μια απέραντη εκλογή περιφέρεια 9 εκατομμυρίων ψηφοφόρων, όπου όσοι δεν είμαστε ιδιαίτερα γνωστοί αδικούμαστε προσωπικά, αλλά κυρίως δεν μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο επιχειρημάτων και πολιτικού διαλόγου που να συμβάλλει στην αγωγή, ας το πούμε έτσι, και στην ενημέρωση των πολιτών γύρω από τα θέματα αυτά. Ναι. Και από την άλλη, με αυτό θα ήθελα επίσης την παρατήρησή σας, με μια σχετική ευκολία
αποκηρύσουμε αυτά τα κόμματα βάζοντας μπροστά τον χαρακτηρισμό της ακροδεξιάς ή πολλές φορές ακόμη και κάνοντας και τον παραλληλισμό ότι θυμίζουν τη δική μας Χρυσή Αυγή, αλλά δεν ξέρω πόσο ακριβές είναι αυτό για να μπορεί κανείς να οικοδομήσει διάλογο πολιτικό, κύριε Γιαννή. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα να προσεγγίσει με ορθότητα το δεδομένο και μετά πάνω σε αυτό να επιχειρηματολογήσει αρνητικά, ας πούμε. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας. Είναι κάτι που το κάνω και εγώ, δηλαδή. Σε αυτό το λάθος υποπίπτω και εγώ. Δεν αφαιρώ τον εαυτό μου απ' έξω. Ναι, νομίζω ότι υπάρχει ένα έλλειμμα φιλελευθερισμού, φιλελεύθερης δηλαδή αντίληψης της ζωής. Δεν μπορούμε να ταυτίζουμε τους ψηφοφόρους με τους καθοδηγητές, ας το πούμε έτσι, με τους πολιτικούς. Οι πολιτικοί έχουν μεγαλύτερη ευθύνη, ειδικά σε εκείνο το χώρο, γιατί η έλλειψη φιλελευθερισμού δημιουργεί συνθήκες αγελέας συμπεριφοράς. Δηλαδή, πολλοί πολίτες εν ώψη της παγκοσμιοποίησης, εν ώψη των μεταναστών, εν ώψη της τρομοκρατίας, εν ώψη υπαρκτών προβλημάτων, έχουν μία ανησυχία. Οι πολιτικοί έχουν μία παραπάνω ευθύνη, όχι να κάνουν πολιτική φόβου προκειμένου να τους προσελκύσουν εκλογικά, αλλά να τους εξηγήσουν σωστά ένα σύνθετο φαινόμενο και τη συνθετότητα της σύγχρονης ζωής, γιατί όλα αυτά τα φαινόμενα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Και εκεί πέρα, βεβαίως, και λαϊκιστές πολιτικούς της αριστεράς, αλλά φυσικά και της δεξιάς, όπως είπατε προηγουμένως, οι οποίοι ουσιαστικά εκμεταλλεύονται το δικαιολογημένο φόβο και την ανησυχία των ανθρώπων, και έτσι οδηγούμαστε, όπως και η αριστερά γενικότερα εκμεταλλεύεται τις ταξικές διαφορές με έναν πολιτικό τρόπο, ο οποίος ευκαιριακά δίνει ψήφους, αλλά μακροπρόθεσμα οπωσδήποτε δημιουργεί τεράστια προβλήματα, όπως συνέβη στην Ελλάδα και με το ΣΥΡΙΖΑ, την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΡ το 2015, που δημιουργούσε την ψευδέστηση προκειμένου να εκλέγονται κόμματα αυτά, ότι υπάρχουν μαγικές λύσεις, ότι η επιστροφή στον εαυτό μας, γιατί περί αυτού πρόκειται, είναι η σωστή απάντηση. Λοιπόν, δεν υπάρχει ιδανική κατάσταση, όπως δεν υπάρχουν και ιδανικές απαντήσεις. Υπάρχει μια προσπάθεια όλων μας να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε στο ίδιο πλοίο, να βρούμε λύσεις, να εκφράσουμε τον εθελοντισμό μας και την αλληλεγγύη μας προς τους άλλους με έναν τρόπο, όχι δια των φόρων και δια των χρημάτων των άλλων, αλλά δια της αλληλεγγύης της προσωπικής του καθενός μας προς τους άλλους. Και όλα αυτά βεβαίως είναι διακυβεύματα και στις επόμενες ευρωεκλογές. Ελπίζω το κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019-2024, να είναι ένα επαναστατικό κοινοβούλιο, ειρηνικά επαναστατικό, προς την κατεύθυνση της πολιτικής ένωσης Ευρώπης, μιας Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, που είναι το βασικό ζητούμενο εδώ και πολλά χρόνια στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Κύριε Γιαννή, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία σας εύχομαι. Καλή συνέχεια στην προσπάθειά σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλή Πρωτομαγιά. Καλημέρα.